Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Πάντα συμμετέχω με ιδιαίτερη χαρά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νοσοκομείου μας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που παρά τις αντίξωες συνθήκες, επιδιώκουμε να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, έστω και διαδικτυακά. Σκεφτήκαμε αυτό το θέμα πιστεύοντας ότι το έμφραγμα είναι λίγο αδικημένο. Καταρχάς, λόγω της συχνότητάς του, συχνά δίνεται η εντύπωση ότι είναι λίγο πολύ γνωστό ή τετριμένο, ενώ στην πραγματικότητα η ετερογένειά του πολύ συχνά δυσκολεύει ακόμα και τους ίδιους τους καρδιολόγους. Επιπρόσθετα, οι πολύ αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες συχνά παρανοούνται ως ένα είδος αυτόματου πιλότου για όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, όσο εξελίσσεται η έρευνα και εμπλουτίζεται με ειδικές ομάδες ασθενών, με συνοσηρότητες που παλαιότερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στις μελέτες, οι οδηγίες γίνονται λιγότερο αλγοριθμικές, αλλά πολύ περισσότερο ουσιαστικές, δίνοντας αρκετές πληροφορίες για εξατομίκευση της διαχείρισης, ανάλογα με τον ασθενή, τον τύπο του εμφράγματος, την ανατομική εντόπιση και τις συνθήκες εμφάνισης. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι παρότι η εντόπιση και η έκταση του εμφράγματος καθορίζεται από την κατανομή ενός αγγείου που ονομάζουμε ένοχο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς στεφανία νόσο ή χωρίς στενοτική στεφανία νόσο και δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με κάποια από τις γνωστές θρομβωτικές επιπλοκές της. Αντίστοιχα, μπορεί να μην υπάρχουν αλλαγές στο καρδιογράφημα, να υπάρχουν αλλαγές παροδικές, μόνο παρουσία του συμπτώματος ή του εκκλητικού παράγοντα, ηπιότερες ή γνωστές μας ανασπάσεις που σχετίζονται συχνότερα με πλήρη ή κρίσιμο βαθμό απόφραξη. Οι βιοδείκτες της μυοκαρδιακής βλάβης, εδώ η τροπονίνη που θεωρείται ο δείκτης εκλογής, παρουσιάζουν χαρακτηριστική άνοδο και πτώση, αλλά τόσο οι τιμές όσο και η μορφολογία της καμπύλης εξαρτώνται από το μέγεθος του εμφράγματος. Πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεται κανείς ότι στην πρώτη επαφή με τον ασθενή και όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην αρχή του φαινομένου, τόσο πιο μεγάλη είναι η διαγνωστική πρόκληση, ακόμη και να το ξεχωρίσουμε από τη χρόνια μυοκαρδιακή βλάβη, που όπως γνωρίζουμε ακολουθεί την περίπου σταθερή κατανομή της μπλε καμπύλης. Παρότι λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη παθολογοανατομική εικόνα στο μυαλό μας, η ετερογένεια του εμφράγματος κάνει πραγματικά δύσκολο το να έχουμε έναν έγκαιρο και έγκυρο κλινικό ορισμό. Το πρακτικό αυτό πρόβλημα αλλά και η αναγκαιότητα για έναν κοινό ορισμό για την έρευνα, ένα κοινό αποδεκτό σετ κριτηρίων για την ένταξη των ασθενών με έμφραγμα στις μελέτες, οδήγησε αυτό εδώ το κείμενο, τον καθολικό ορισμό του εμφράγματος του μυοκαρδίου, που πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη αναθεωρηθεί 3 φορές. Σύμφωνα με αυτόν, διακρίνονται 5 τύποι εμφράγματος και πρέπει να τονίσουμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αρχική αντιμετώπιση των οξέων στεφανίων συνδρόμων με ανάσπαση και χωρίς ανάσπαση του ΕΣΤΕ, τα γνωστά μας στέμι και non-στέμι, αναφέρονται πρακτικά μόνο στον τύπο 1 εμφράγματος. Τα τύπου 2 εμφράγματα είναι αυτά που συναντάμε συχνότερα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σημαντικά αλλά μη καρδιολογικά πιο σωστά νοσήματα. Εδώ πρόκειται για καταστάσεις που προκαλούν ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου, ακόμα και χωρίς αξιόλογη στεφανία νόσο, με ποικιλία μηχανισμών και είναι προφανές ότι προέχει η άρση του παράγοντα που τους πυροδοτεί. Τα τύπου 2 εμφράγματα, παρότι επικρατεί αίσθηση ότι είναι ηπιότερα, έχουν την ίδια και μεγαλύτερη θνητότητα συγκριτικά με τα τύπου 1. Τα τύπου 3 δεν έχουν κλινικό ενδιαφέρον και τα τύπου 4 και 5 σχετίζονται με τις στεφανίες παρεμβάσεις, διαδερμικές ή χειρουργικές. Ο ορισμός ξεκινάει από την οξία μυοκαρδιακή βλάβη, όπως εκδηλώνεται με τη χαρακτηριστική άνοδο και πτώση της τροπονίνης. Και πρέπει να υπάρχει βέβαια άλλο ένα κριτήριο, ισχεμικό σύμπτωμα, νεοεμφανιζόμενες ισχεμικές καρδιογραφικές αλλοιώσεις, απεικονιστική απόδειξη νέας τμηματικής υποκινησίας ή βέβαια γεωγραφική απόδειξη θρόμβου. Ακόμη και σε αυτόν τον ορισμό υπάρχουν αρκετά πρακτικά προβλήματα. Πρώτον, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να φτάσω στο πρώτο βήμα, να έχω δηλαδή μια τιμή τροπονίνης. Και πάλι δεν είμαι σίγουρος αν αντιστοιχεί σε οξία και όχι σε χρόνια βλάβη μέχρι να δω την κινητική της. Δεύτερον, για να θεωρήσω ηλεκτροκαρδιογραφικά ή περιχογραφικά ευρήματα ως νέα, πρέπει να έχω παλαιότερη εξέταση για να τα συγκρίνω. Και βέβαια υπάρχει μια κατηγορία εμφραγμάτων, τα εμφράγματα με πλήρη απόφραξη, που παρουσιάζονται, όπως είπαμε, συχνότερα με ανάσπαση του ΕΣΤΕ, τα στέμι, όπου ο χρόνος μέχρι τη βέβαιη διάγνωση θα μας κοστίσει σε μυοκαρδιακή μάζα και λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Αποδεχόμαστε λοιπόν παράλληλα ότι με ορισμένα κλινικά και ηλεκτροκαρδιογραφικά δεδομένα θα θέσουμε τη διάγνωση του εμφράγματος ως υπόθεση εργασίας και θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο βήμα με βάση τα πρωτόκολλα θωρακικού πόνου ή καλύτερα όπως θα δούμε πιθανά ισχυμικού συμπτώματος.
Αυτά τα πρωτόκολλα είναι σαφώς καθορισμένα και στο δικό μας νοσοκομείο με πρωτοβουλία του κυρίου Πηλή. Ακόμα όμως και στα ισχυμικά συμπτώματα, το έμφραγμα μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Στο θωρακικό πόνο, εκτός από τις κλασικές εντοπίσεις, μπορεί να έχουμε μια ποικιλία επεκτάσεων και αντανακλάσεων, που όπως όλοι γνωρίζουμε, κάποιες από αυτές αποτελούν παγίδα, όπως η μεμονωμένη εντόπιση στον τράχυλο και την κάτω γνάθο, που είναι σχεδόν όμως παθογνωμονική. Τα αναφερόμενα ως συνοδά συμπτώματα, η δύσπνοια, η ζάλη, η εφίδρωση, η έμετη, το αίσθημα αφανισμού, η συγκοπή, κάποιες φορές είναι τα μόνα συμπτώματα, χωρίς θωρακικό πόνο. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, που είχε ένα συγκοπτικό επεισόδιο, περιμένοντας να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Παρότι από τον γιατρό του αεροδρομίου είχε τεθεί σωστά η διάγνωση του κατωτέρου εμφράγματος, λόγω ανασπάσεων, και είχαμε ειδοποιηθεί ώστε να μεταφερθεί απευθείας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, ασθενής σε αυτό το διάστημα βέβαια ακινησίας, δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα. Και μάλιστα φανερά εκνευρισμένος περίμενε ότι μάλλον θα διαψεύσουμε την αρχική διάγνωση. Εδώ βλέπουμε την πλήρη απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Λίγο μετά την έκφυσή της μάλιστα, ενώ το αριστερό σύστημα έχει μόνο ήπια αθυρωμάτωση. Εδώ βλέπουμε ότι η διέλευση του οδηγού σύρματος παραμερίζει το θρομβωτικό υλικό και αποκαλύπτει μια μεμονωμένη βλάβη και τη συνέχεια του μεγάλου αυτού αγκίου. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική εικόνα που συναντάμε στους καπνιστές. Μια μεμονωμένη, αρχικά μη στενοτική βλάβη, συνηθέστερα στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, η ρήξη της οποίας προκαλεί πλήρη απόφραξη λόγω του άφθονου θρομβωτικού υλικού. Όπως είναι γνωστό, το κάπνισμα μεταξύ άλλων οδηγεί σε μια υπερπηκτική κατάσταση. Εδώ βέβαια δεξιά βλέπουμε την αποκατάσταση με την τοποθέτηση του stent. Και πρέπει να πούμε ότι τα συγκοπτικά επεισόδια είναι αναμενόμενα στα εμφράγματα της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, καθώς αυτή αιματώνει καθ' υπεροχήν το ερυθισματαγωγό σύστημα και μπορεί να υπάγει βαγωτονικά επεισόδια. Πρακτικά όμως, οποιαδήποτε κοιλιακή ταχυκαρδία με διάρκεια ικανή να διαταράξει την άρδευση του εγκεφάλου μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια πιθανή εξήγηση για αυτόν τον ασθενή που έκανε συγκοπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της άσκησης, στο σπίτι του σε κυλιόμενο τάπητα, που οδήγησε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, βέβαια σε πολλαπλά θλαστικά τραύματα και εκτεταμένους μόλοπες. Πάντα βέβαια, οποιοδήποτε αντίστοιχο σύμπτωμα εμφανίζεται στην κόπωση, πρέπει να κινήσει υποψίες ισχυμικής αιτιολογίας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το περιστατικό αυτό, όπως βλέπετε, συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Και ο 58χρονος ασθενής προτίμησε να παραμείνει σε μειωμένη δραστηριότητα στο σπίτι του με τα πολλαπλά θλαστικά τραύματα, κάποια από τα οποία ήθελαν συγγραφή, παρά να πλησιάσει το νοσοκομείο. Ήρθε μετά από μία εβδομάδα, όταν πήγε να βγει πια από το σπίτι και είχε ένα προλιποθυμικό με εφίδρωση. Εδώ διακρίνεται ο πρόσθετος κατιόντας, ο οποίος κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση του stent. Και βέβαια την αποκατάσταση. Άλλο περιστατικό από την ίδια περίοδο, πάλι μόνο με συγκοπτικό επεισόδιο, με μικρότερη καθυστέρηση βέβαια στην προσέλευση, 43 ετών, αλλά διαβητικός παχύσαρκος με μειωμένη κινητικότητα. Παρεπτόντως πρέπει να παρατηρήσω ότι κατά την περίοδο του πρώτου lockdown, εμείς δεν είχαμε πολύ λιγότερα εμφράγματα, αλλά πολλά από αυτά ήρθαν με μικρότερη ή μεγαλύτερη καθυστέρηση. Βλέπουμε εδώ πέρα τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία πλήρως αποφραγμένη, περιφερικά στο σημείο όμως έκφυσης αρτηρίας του κοιλιακού κόμβου, αλλά και πλήρη απόφραξη εδώ πέρα του προστίου κατιόντα, με καθυστερημένη αιμάτωση από παράπλευρο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου διαγωνίου κλάδου. Βλέπετε πως συνεχίζει εδώ. Προφανώς αυτή λοιπόν είναι λίγο πιο χρόνια. Το περίεργο είναι ότι δεν είχε και προηγούμενα συμπτώματα, ενώ βρέθηκε ένα κλάσμα εξώθησης πολύ χαμηλό, γύρω στο 20%. Στους διαβητικούς ασθενείς είναι γνωστό ότι τα ισχυμικά συμπτώματα βέβαια συχνά αμβλύνονται. Εδώ η αγκιοπλαστική και η επανεμφάνιση, βλέπετε εδώ πέρα, του οπίσθιου κατιόντα και των οπισθοπλάγιων κλάδων. Η
Γενικά το αποτέλεσμα που έχουμε από την αντιμετώπιση των απότομων ολικών αποφράξεων, που όπως είπαμε συχνά παρουσιάζουν ανάσπαση του ΕΣΤΕ, όπως βλέπουμε εδώ στο καρδιογράφημα, εξαρτάται πολύ από το χρόνο που κυλάει από την απόφραξη μέχρι και τη διάνυξη, που είναι αυτό που λέμε ο συνολικός ισχυμικός χρόνος. Ένα κέντρο σαν το δικό μας πρέπει να μπορεί να επανεματώσει τον ασθενή σε διάστημα μέχρι 60 λεπτά, από τη στιγμή της διαπίστωσης βέβαια της ανάσπασης μέχρι την πρόθεση του σύρματος, που όπως είδαμε στο πρώτο περιστατικό, συχνά σηματοδοτεί και την αποκατάσταση κάποιας ροής. Βέβαια, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο πρώτο κομμάτι του ισχυμικού χρόνου, που είναι η καθυστέρηση προσέλευσης του ασθενή. Όταν αυτή η χρόνη είναι μικρή, το αποτέλεσμα πραγματικά σε ανταμείβει. Αυτή η κυρία ήρθε μια Κυριακή πρωί, πριν λίγους μήνες, με συνολικό ισχυμικό χρόνο περίπου μια μισή ώρα. Παρά την εμφάνιση με ανασπάσεις, κατά τη στεφανιγραφία υπήρχε ροή στον πρόσθετο κατιόντα, που είναι ένα καλό προγνωστικό σημείο και σημαίνει πιθανότατα ότι τα φάρμακά μας έχουν κάνει ήδη μια προεργασία. Εδώ η αποκατάσταση με τον μπαλόνι. Και την τοποθέτηση του stent και εδώ είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, ότι βλέπει κανείς ότι αυτό το καλό αποτέλεσμα, 4 μέρες μετά, αντιστοιχεί και σε μια ζωηρή αριστερή κοιλία. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, ένα περιστατικό τώρα που διεκπεραιώθηκε σε αντίστοιχους χρόνους. Βλέπουμε ήδη από την αρχική εικόνα σημαντικές βλάβες στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία και τμήματα του προστίου κατιόντα που σχεγραφούνται μέσω των διαφραγματικών κλάδων. Εδώ είναι η διαφραγματική κλάδη και εδώ είναι τμήματα, αποσπασματικά δηλαδή, σχεγραφείται ο πρόσθετος κατιόντας. Και βέβαια, ο πρόσθετος κατιόντας είναι ολικά αποφραγμένος λίγο μετά την έκφυσή του. Η διέλευση του σύρματος εδώ δεν συνοδεύτηκε από αποκατάσταση της ροής. Χρειάστηκαν πολλές διαστολές με διαφορετικά είδη μπαλονιών για να πετύχουμε στο τέλος μία ανεμική ροή που δεν μας προσέφερε κανένα συγκριτικό, ούτε για να διαλέξουμε ευρο stent, αλλά και κανένα σημείο υγιούς τμήματος για να επιλέξουμε μήκος stent. Κοιτάξτε δηλαδή ποιο είναι, μετά από όλες αυτές τις διαστολές, ποιο είναι το αποτέλεσμα που πετύχαμε στον πρόσθετο κατιόντα. Εδώ μας βοήθησε ο ενδοστεφανιαίος υπέρηχος, ο οποίος μας παρέχει ακριβή εκτίμηση του αρχικού εύρους του αγκίου, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την εξωτερική ελαστική μεμβράνη, που εμφανίζεται ως άνοιχος μαύρος δακτύλιος. Εδώ βλέπετε με την πράσινη γραμμή πάνω της. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πετύχουμε βέβαια ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, που είναι αυτό που βλέπετε στο δεξί frame. Βέβαια, πέρα από τον αγγιογραφικό έλεγχο, πρέπει να ξαναπεράσουμε τον ενδοστεφανιαίο υπέρηχο, το IVUS, και να επιβεβαιώσουμε ότι πετύχαμε τους στόχους των μετρήσεων, ότι όλα τα στράτσα που μπουν καλά στο ενδοθήλιο, ότι δεν έχουμε προκαλέσει διαχωρισμό στα άκρα του stent κλπ. Ακόμα όμως και αφού φτιάξαμε τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία λίγες μέρες αργότερα, βλέπετε εδώ πέρα αποκαθιστημένη και εδώ πέρα τον πρόσθιο με το καλό αποτέλεσμα που είχαμε πετύχει, η συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας υπολείπεται στην επικράτεια του προστίου κατιόντα και χρειάζεται, βλέπετε κανείς, σχεδόν ένα χρόνο να περιμένει από το 12ο 19 στο 10ο του 20 για να το δει να επανέρχεται. Αυτό το τμήμα του μυοκαρδίου που υπολείπεται παρότι είναι ανοιχτό το αγκείο είναι το λεγόμενο απόπληκτο μυοκάρδιο που μπορεί να χρειαστεί αρκετή υπομονή για να επανέλθει. Αλλά βέβαια θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από υπομονή. Χρειάζεται και τα κατάλληλα φάρμακα, β' αναστολής και αναστολής του μετατρεπτικού ενζύμου για να μην υποστεί αριστερή κοιλία αρνητική αναδιαμόρφωση, να μην χάσει τη γεωμετρία της και ξεχυλώσει, για να το πούμε απλά, γιατί αυτό πραγματικά δεν επανέρχεται, ακόμη και αν επανέλθουν οι επιμέρους μυοκαρδιακές ίνες. Εδώ άλλη μια επίγουσα περίπτωση που παρουσιάστηκε με ανασπάσεις και υποβλήθηκε σύντομα σε στεφανιογραφία όπως έπρεπε. Αλλά εδώ βλέπουμε φυσιολογικά στεφανιαία αγκία. Και βέβαια η απάντηση έρχεται εδώ πέρα από την κοιλιογραφία.
που θυμίζει αυτή την παγίδα για χταπόδια που οι Ιαπωνέζοι ονομάζουν τακοτσούμπο και δίνει το όνομά της στο αντίστοιχο σύνδρομο. Συνηθέστερα σε γυναίκες, μετά από κάποιο οργανικό στρες ή κάποιο έντονο αδρενεργικό αίσθημα, μιμείται το στέμι, αλλά η υποκινησία δεν ακολουθεί εγγειακή κατανομή, έχει καλή γενικά πρόγνωση, παρότι στην αρχική της φάση μπορεί να χρειαστεί ακόμη και μηχανική υποστήριξη και έχουμε τέτοια περιστατικά. Ο λόγος που το αναφέρουμε είναι ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μια νοσολογική οντότητα που ακούει στο όνομα Μινόκα. Και βέβαια αυτό είναι ακρονίμιο και περιλαμβάνει καταστάσεις που εκπληρώνουν τον καθολικό ορισμό του εμφράγματος μεν, αλλά δεν συνοδεύονται από στεφανία νόσο ικανή για να προκαλέσει διαταραχή της στεφανίας ροής. Σε αυτή την κατηγορία εμφραγμάτων ανήκουν τα εμφράγματα τύπου 2, το τάκο τσούμπο που μόλις είδαμε, ο αυτόματος διαχωρισμός και τα καρδιογενή έμβολα που γενικά ξεχωρίζουν με την επεμβατική, βλέπουμε εδώ πέρα, απεικόνηση, αλλά πολλές φορές η διάγνωσή τους από άλλες καταστάσεις, όπως οι μυοκαρδίτιδες, μπορεί να γίνει αργότερα με τις κατάλληλες μη επεμβατικές μεθόδους, κυρίως με τη μαγνητική τομογραφία. Δείτε εδώ αυτόν τον 62χρονο στεφανιαίο ασθενή που προσήλθε με τυπική στιθάνχη. Εδώ στην υποκινησία από το παλιό του έμφραγμα φαίνεται να προσθέθηκε νέα και δινόταν η εντύπωση μιας πιο διάχυτης κατάστασης με σημαντική μείωση του κλάσματος εξώθησης. Δεν προσήλθε με ανασπάση και οδηγήθηκε στο εργαστήριο βέβαια μετά την επιβεβαίωση θετικής τροπονίνης. Η στεφανιογραφία του, παρότι δείχνει κακή κατάσταση όπως βλέπουμε αγκείων, είναι όμως πανομοιότυπη με την προηγούμενη. Με μια πιο προσεκτική ματιά στο καρδιογράφημα παρατηρεί κανείς τα χαμηλά δυναμικά, παρότι μάλιστα ο υπέρυπος μιλάει για υπερτροφία. Οι διαδοχικές μετρήσεις τροπονίνης δείχνουν μικρή διακύμανση και όχι την τυπική άνοδο και πτώση. Και βέβαια η μαγνητική επιβεβαιώνει την απουσία νέων ισχυμικών βλαβών και κάνει λόγο για μη ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια. Παρά το ιστορικό στεφανίας νόσου του ασθενούς, η διάγνωση εδώ είναι αμυλοείδωση και επιβεβαιώθηκε με βιοψίες ορθού βέβαια και κοιλιακού λίπους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτός ο νέος άνδρας που οδηγήθηκε επιγόντως στο εργαστήριο ως πλάγιο στέμι, με πόνο, ανασπάστες πλάγιες απαγωγές και τμηματική υποκινησία στο πλάγιο τείχωμα. Παρεπτόντως να πω ότι μου τηλεφώνησε νωρίς το πρωί και μου έστειλε αυτή την καταγραφή από το smartwatch του, η οποία αναπαριστά με ακρίβεια την απαγωγή 1, που όπως βλέπετε εδώ πέρα δείχνει σαφή ανάσπαση, που απλά επιβεβαιώθηκε στο νοσοκομείο. Μάλλον πρέπει να αποδεχτούμε ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε περισσότερες τέτοιες οχλήσεις στο μέλλον. Τέλος πάντων, και εδώ όμως είχαμε φυσιολογικά στεφανία εγγύα. Τη διάγνωση μας προσέφερε και εδώ η μαγνητική καρδιάς με αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα ειδήματος στη μέση στιβάδα, εντοπισμένη στο πλάγιο τείχωμα, εκεί που είχαμε και τα ευρήματα. Πρόκειται δηλαδή για μυοκαρδίτιδα. Επιστρέφοντας στο ιστορικό, μάταια αναζητήσαμε κάποια πρόσφατη ογενή συνδρομή. Ενώ αντίθετα, αυτός εδώ ο κύριος είχε προσφάτως συμπτώματα λίμωξη αναπνευστικού, πιο διάχυτη υποκινησία στον υπέρυχο, καρδιογράφημα που δεν ήταν παθογνωμονικό, αλλά παρεπέμφθηκε σε εμάς για στεφανιογραφία λόγω κίνησης τροπονίνης, χαμηλής βέβαια κίνησης. Η στεφανιογραφία δεν ανέδειξε σημαντικές στενώσεις, αλλά ωστόσο έλαβε αγωγή λόγω της ήπιας προσμέτρησης ατινερωμάτων που ανεβρέθη. Και βέβαια και εδώ συναισθήθη μαγνητική καρδιάς. Όλα τα στοιχεία εδώ, ακόμη πιο ξεκάθαρα, έδειχναν προς τη μυοκαρδίτιδα. Μόνο που όταν στην επανεξέταση προσκόμισε τη μαγνητική, αυτή έδειχνε ένα περιορισμένη έκταση πενδοκάρδιο έμφραγμα. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται πώς η μαγνητική διαχωρίζει τα ισχυμικά από τα μη ισχυμικά ευρήματα. Στο έμφραγμα, τα ευρήματα οφείλουν να ξεκινούν από το υπενδοκάρδιο. Και μπορεί να καταλαμβάνουν βέβαια και όλο το τείχωμα, αλλά πάντα περιλαμβάνουν το υπενδοκάρδιο. Αντίθετα, οι μυοκαρδίτιδες αφορούν τυπικά στις μέσες και υποεπικαρδιακές στιβάδες, με συνθέστερη βέβαια εντόπιση, το πλάγιο τείχωμα. Το τελευταίο λοιπόν περιστατικό μας είναι ένα κλασικό έμφραγμα τύπου 2 και μπορεί να συνέβαλε και στην υπάρχουσα αθυρωμάτωση, αλλά κατά βάση ήταν μια ανισορροπία της προσφοράς και ζήτησης σε οξυγόνο. Στο μηχανισμό μπορεί να επισέρχεται σπασμός στεφανιαίου αγκείου, αναιμία ή κάποια σημαντική υπογκεμία, δεν είχε κάτι τέτοιο ασθενής μας. Σε άλλες περιπτώσεις αυτόματος ή τραυματικός διαχωρισμός κάποιου επικαρδιακού αγκείου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μικρά αγκεία που όπως βλέπετε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορώ να σας απεικονίσω με μια στεφανιογραφία.
Η διαγνώση πάντως στην κατηγορία των μηνόκα μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και εξωνοσοκομιακά, αρκεί να έχει αποκλείσει κανείς απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Ας δούμε εδώ ένα από τα πρόσωπα του εμφράγματος που παίρνουν τη μορφή ενός από τους μεγαλύτερους φόβους μας. Μια γυναίκα 79 ετών, σε πολύ καλύτερη βιολογική ηλικία, είχε έναν οξύ πόνο πάνω σε προσπάθεια, αλλά κατά την προσέλευση στο τμήμα επικόντων περιστατικών, ο πόνος είχε υποχωρήσει. Είχε όμως έντονη ναυτία και μέτους. Το καρδιογράφημα έδειχνε ανασπάσεις σε όλες τις προκάρδιες απαγωγές και ο υπέρυχος των επικόντων έδειχνε υποκινησία κορυφής. Βλέπουμε εδώ, ή μάλλον δεν βλέπουμε ακόμη, αλλά θα δούμε, τη δεξιά στεφανία αρτηρία με μικρά σχετικά προβλήματα και το αριστερό σύστημα χωρίς εμφανείς βλάβες. Δεν μας άρεσαν όμως κάποια πράγματα. Δεν είχαμε σε καμία προβολή ικανοποιητική απεικόνηση της συνέχειας της αορτής και του στελέχους. Παρά το εύρος του στελέχους δεν είχαμε το συνηθισμένο πλούσιο backflow του σχιαγραφικού. Σε κάθε είσοδο του καθετήρα στο στέλεχος είχαμε κατακρύμνηση της πίεσης, ενώ οι ασθενείς μας ήταν απολύτως σταθεροί στα μεσοδιαστήματα. Κάτι τρέχει λοιπόν με το στέλεχος της στεφανίας αρτηρίας. Δείτε όμως εδώ αυτή τη σχιαγράφηση της ανιούσας αορτής. Να το σταματήσω καλύτερα. Δείτε το σχήμα αλλά και το εύρος της αορτής. Εδώ κάπου 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα αποφασίσαμε τον κύριο Μαζδράκη να διακόψουμε τη στεφανιογραφία, να καλέσουμε καρδιοχειρουργούς και να πραγματοποιήσουμε επίγουσα αξονική αγκιογραφία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα διαχωριστικό ανέβρισμα της αορτής με μεγάλο ενδοτυχωματικό αιμάτωμα, που βλέπετε εδώ πέρα αυτό το δακτύλιο γύρω από την αορτή που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, που έφτανε μέχρι την έκφυση των στεφανίων. Κοιτάξτε εδώ πέρα λίγο από την πλάγια τομή, εδώ πέρα πώς φαίνεται η αορτή και πώς φαίνεται εδώ πέρα το αιμάτωμα. Αν εντείναμε την αντιμικροπιταλιακή αγωγή ή πραγματοποιούσαμε πρόσθετους χειρισμούς στο στέλεχος, πιθανότατα θα είχαμε χάσει την ασθενή που είχε ένα τυχερό παράθυρο. Η ασθενή χειρουργήθηκε και όχι μόνο επέσε, αλλά διατηρεί και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση να διαχειρίζεται κανείς τέτοια περιστατικά σε ένα νοσοκομείο όπου όλα αυτά, από τη στεφανιογραφία και την αξονική αγκιογραφία μέχρι την καρδιοχειρουργική επέμβαση, μπορούν να γίνουν χωρίς καθυστέρηση και αποτελεσματικά ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο λόγος βέβαια που προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό ισχυμικό χρόνο, ειδικά στα στέμη, είναι βέβαια να μειώσουμε την άμεση θνητότητα, να περιορίσουμε τη ζημιά, ώστε να έχουμε να διαχειριστούμε ένα ασθενή με όσο το δυνατόν καλύτερη μηχανική και ηλεκτρική απόδοση της καρδιάς. Αυτό το παλιό αλλά δυνατό γραφικό του Gibson δείχνει πώς προχωράει η νέκρωση από το επενδοκάρδιο μέχρι να καταλάβει ακόμη και το ολικό πάχος όσο περνάει η ώρα, αν δεν ανοίξει το αγγείο. Αλλά αυτοί οι χρόνοι μπορεί να είναι πολύ συντομότεροι αν μετά την απόφραξη έχουμε ένα κακό δίκτυο μικροκυκλοφορίας ή αντίθετα να μας χαρίσουν μεγαλύτερα περιθώρια αν υπάρχουν ικανοποιητικά παράπλευρα ή αν έχει προηγηθεί η ισχυμική προπόνηση. Η ισχυμική προπόνηση, παρότι απλοϊκά καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, στην πραγματικότητα είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία μικρής διάρκειας επεισόδια ισχυμίας πριν από μια παρατεταμένη ισχυμία πρακτικά επιβραδύνουν την επέκταση και μειώνουν το τελικό μέγεθος του εμφράκτου. Κλινικά την αναγνωρίζουμε από την ύπαρξη επεισοδίων στη θάγχης προεμφραγματικά, στην προεμφραγματική περίοδο, που είναι καλό να υπάρχουν και μάλιστα όσο πιο πριν το έμφραγμα, τόσο καλύτερα. Γιατί το φαινόμενο αυτό είναι διφασικό και είναι προφανές ότι η κινητοποίηση πιο ουσιαστικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την έκφραση πρωτεϊνών χρειάζονται ένα παράθυρο 24 έως 72 ώρων. Ενδιαφέρον έχει αυτό το περιστατικό, ένας 42χρονος σε άριστη φυσική κατάσταση από αυτούς που δεν περιμένεις να δεις πραγματικά στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Προσήλθε με εικόνα non-stemmy 12 ώρες μετά την έναρξη ενός μέτριας έντασης οξοστερνικού πόνου. Αντίστοιχα επεισόδια μικρότερης διάρκειας και εδώ και μία εβδομάδα. Από το ιστορικό αναφέρει ιδιαίτερα υψηλές τιμές χοληστερίνης και διαλείψους αλήψης στατινών, ενώ ο αδερφός του είχε ένα αντίστοιχο επεισόδιο και μάλιστα σε λίγο μικρότερη ηλικία. Προσοχή, ήδη μέχρι στιγμής σχεδόν είναι αρκετούς βαθμούς ώστε με τα ολλανδικά κριτήρια να κρίνεται ιδιαίτερα πιθανή η ετερόζυγη οικογενής δυσλιπιδεμία. Η έκπληξη ήρθε από την πρώτη κιόλας εικόνα, όπου βλέπουμε ότι από τη δεξιά στεφανία αρτηρία σκιαγραφείται και μάλιστα αρκετά καλά ο πρόσθετος κατιώτες κλάδος.
ο οποίος βέβαια βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι πλήρως αποφραγμένος μετά την έκφυση του διαγωνίου κλάδου. Ο ασθενής μας δεν ήρθε ως θέμη, παρότι έχει πλήρη απόφραξη, και έχει μάλιστα και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Και όλα αυτά παρά την πολύ καθυστερημένη προσέλευση. Και αυτά προφανώς είναι αποτέλεσμα κυρίως του όριμου παράπλευρου, αλλά πιθανώς και της ισχυμικής προπόνησης που είχε υποστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ είναι η αποκατάσταση. Για να επιβεβαιωθεί βέβαια η ορθή θέση του οδηγού σύρματος μέσα στον αυλό και όχι υπενδοθυλιακά ή σε κάποιο κλάδο, σημαντική βοήθεια βέβαια προσέφερε η απεικόνηση από τη δεξιά στεφανή αρτηρία μέσω του παράπλευρου. Και εδώ βλέπουμε έτσι, την τελική εικόνα μας. Μία μικρή παρένθεση. Η ετερόζυγη οικογενής υπερχολυστερολεμία δεν είναι και τόσο σπάνια στη χώρα μας. Σε αυτό το ρέτζιστρι που οργανώσαμε εξετάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού και όχι από στοιχεία των αντίστοιχων κέντρων, φαίνεται ότι είναι περίπου 1 στους 250 του γενικού πληθυσμού. Κάτι που επιβεβαιώνεται βέβαια και από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ρέτζιστρι που σιγά σιγά ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αναζητούμε πριν εκδηλώσει στεφανία νόσο, που κατά κανόνα βέβαια συμβαίνει και πάρα πολύ πρόημα. Επίσης, σε όλους τους νέους ασθενείς που ζητάμε λιπηδεμικό προφίλ, πρέπει τουλάχιστον μία φορά να ζητήσουμε να προσδιορίσουμε τη λιποπρωτεΐνη α. Γιατί αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, οι ασθενείς που έχουν αυξημένη λιποπρωτεΐνη α και μάλιστα πάνω από 180 mg ανά DL, όπου κατά κανόνα έχουν ίδιο ισόβιο κίνδυνο με τους ασθενείς ετερόζυγης οικογενούς υπερλιπηδεμίας και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και ακόμη περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος ασθενής ανέκτησε πλήρη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και ακολούθησε μάλιστα και ένα ταχύτατο πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, αλλά πρέπει να πούμε ότι η αποκατάσταση πρέπει να εξατομικεύεται και μάλιστα να συσταγογραφείται με βάση τα δεδομένα, κυρίως ό,τι δεδομένα έχει ο καθένας από την κόπωση, από το stress echo, αλλά κυρίως από την καρδιοαναπνευστική κόπωση που συνεκτιμά και την κατανάλωση του οξυγόνου και την οποία παρεπιπτόντως διαθέτουμε πλέον και στο νοσοκομείο μας. Μιλώντας για την ανοχή τώρα που προσφέρουν τα παράπλευρα, δείτε σε αυτό το διαβητικό ασθενή, 41 ετών παρακαλώ, με σιωπηρή απόφραξη του προστίου κατιόντα και παράπλευρα από τη δεξιά στεφανή αρτηρία. Δείτε εδώ πέρα τη δεξιά στεφανή αρτηρία. Πόσο ωραία σκιαγραφή το πρόστιο κατιόντα. Και εδώ πέρα το πρόστιο κατιόντα βέβαια ολικά φραγμένο. Σε αυτόν τον ασθενή είχε προταθεί ορτοστεφανία παράκαμψη βέβαια. Εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια και προσφάτως, κατά το δεύτερο lockdown, επιστρέφει λέγοντας ότι δεν θέλει να κάνει bypass τελικά και επιθυμεί να κάνουμε αγκιοπλαστική της χρόνιας ολικής απόφραξης. Αυτή βέβαια είναι μια υψηλού κινδύνου και υψηλών τεχνικών απαιτήσεων αγκιοπλαστική και ζητήσαμε ένα νέο stress echo για να επιβεβαιώσουμε την ισχυμία και κυρίως τη βιωσιμότητα του προστίου τυχώματος. Και φάνηκε περιέργως ότι όλα είχαν μείνει στην ίδια κατάσταση. Και επιχειρήθηκε βέβαια η αποκατάσταση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με επιτυχία. Έχοντας δείξει τόσες αγκιοπλαστικές, πρέπει να τονίσω ότι η θεραπεία του εμφράγματος βασίζεται στη φαρμακευτική αγωγή. Η αγκιοπλαστική είναι ο τρόπος να μην χαθεί μυοκάρδιο μέχρι να σταθεροποιηθεί η στεφανία νόσος και βέβαια είναι προφανές ότι αυτή καθορίζει και το μέγιστο των προσδοκιών. Όσο πιο έγκαιρα και σωστά γίνει η επανεμάτωση, τόσο περισσότερο μυοκάρδιο θα διασωθεί και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συστολική απόδοση της καρδιάς. Πολλές φορές ο περιορισμός της πιθανής ζημιάς προϋποθέτει παρεμβάσεις πέρα από την ένοχη βλάβη. Η σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη Complete έδειξε με τυχεοποιημένο τρόπο κάτι που αποτελούσε αίσθηση όλων μας, ότι οι ασθενείς με έμφραγμα και πολυαγκιακή νόσο έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση, όταν εκτός από την ένοχη βλάβη αντιμετωπιστούν και οι υπόλοιπες σημαντικές στενώσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει κατά την ίδια νοσηλεία ή οποιαδήποτε στιγμή εντός ενός μήνα χωρίς σημαντική διαφορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα βέβαια σημαντικό όταν θέλουμε να διασώσουμε όσο γίνεται μια σημαντικά επηρεασμένη αριστερή κοιλία. Εδώ στο τρίτο περιστατικό που δείξαμε στην αρχή της παρουσίασης έχουμε ένα πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθησης, ένα πολύ νέο ασθενή που σίγουρα δεν σηκώνει άλλες απώλειες. Έτσι λίγες μέρες μετά την αντιμετώπιση της ένοχης βλάβης στη δεξιά έγινε έλεγχος βιωσιμότητας του προστίου τυχώματος και αποφασίστηκε αγκιοπλαστική στη χρόνια ολική απόφραξη του προστίου κατιόντα. Τη θυμίζω εδώ, σε αυτό εδώ το frame, κλειστό στο πρόστιο κατιόντας με παράπλευρο μεταξύ των διαγωνίων κλάδων. Και η οποία βέβαια ήταν επιτυχής. Έγινε ένα V-standing στο πρόστιο
και το διαγώνιο και αποκαταστάθηκε η πορεία του προστίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που είχαμε. Πλέον υπάρχει συνέχεια μεταξύ των δύο διαγωνίων. Και 7 μήνες μετά είδα μια βελτίωση στο κλάσμα εξόδους από 20 στο 35%. Μικρή νίκη, αλλά μπορεί να ορίσει τη διαφορά μέχρι την αξιοπρεπή επιβίωση. Βέβαια, η προγνωσία αναμένεται να βελτιωθεί και από άλλα πράγματα, όπως η τοποθέτηση απνιδιστή που βλέπουμε εδώ πέρα, ή από τη χρήση της ακουμπιτρίλης βαλσαρτάνης για την καρδιακή ανεπάρκεια και από τη χρήση νεότερων αντιδιαβητικών της κατηγορίας των SGLT2 και GLP1. Εδώ, σε αυτόν τον ασθενή που διακομίσει ως non-STEMI προστίου τυχώματος, με προηγούμενο πρόστιο έμφραγμα και ανέβρεσμα κορυφής, είχε ήδη χάσει δηλαδή κατά το πρώτο επεισόδιο σημαντικό ποσοστό του μυοκαρδίου που αιματώνει ο πρόστιος κατιών, πρακτικά είχαμε μια instant επαναστένωση, την οποία αντιμετωπίσαμε, αλλά πιθανότατα πολύ μεγαλύτερο όφελος είχε να αποκομίσει, εδώ βλέπετε την αντιμετώπιση αριστερά, πολύ μεγαλύτερο όφελος θα είχε να αποκομίσει από την αντιμετώπιση δεξιάς στεφανιάς αρτηρίας. Εδώ βλέπετε την παθολογική εκτίμηση της κλασματικής εφεδρείας ροής της δεξιάς με το pressure wire. Και εδώ η αποκατάσταση. Σημαντικό σε αυτά τα εγγύα που έχουν τοπικές εκτασίες, τοπικές δηλαδή διευρύνσεις, όπως αυτό εδώ, ας το δούμε λιγάκι. Σημαντικό λοιπόν σε αυτά τα εγγύα είναι να γίνει σχολαστικός έλεγχος. Και εδώ το IVUS έδειξε δύο σημεία κακής απόθεσης αυτού του μεγάλου stent. Παρά την καλή αγγειογραφική εικόνα, έπρεπε να κάνουμε διαδοχικές βελτιώσεις και ελέγχουμε το IVUS, γιατί πρέπει να επιδιώκουμε κάθε φορά τη βέλτιστη δυνατή παρέμβαση ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο της επαναστένωσης, αλλά να έχουμε και μεγαλύτερη σιγουριά, βέβαια κατά την απόσυρση των αντιμοπιταλιακών. Εδώ είναι ένα περιστατικό που δείχνει ότι ακόμα και αν έχει τις καλύτερες προθέσεις, το υπόστρωμα του κάθε ασθενή καθορίζει την εξέλιξη. Το παρουσιάσαμε στο τελευταίο EuroPCR που έγινε με φυσική παρουσία το 2019, γι' αυτό παρακαλώ θα μου συγχωρήσετε τα αγγλικά στις διαφάνειες. Αυτός ο 53χρονος ασθενής διακομίστηκε σε εμάς για πρωτογενή αγκιοπλαστική, ήδη φορτισμένος με ασπιρίν και κλοπιδογρέλη. Πάρα πολύ σύντομα από την έναρξη του πόνου. Η στεφανιογραφία έδειξε η φωλική στένωση του προστίου, που ήταν η ένοχη βλάβη, βάσει του καρδιογραφήματος και του υπερήχου, αλλά και στη δεξιά στεφανή αρτηρία, όπως βλέπετε, διακρίνονται σημαντικά προβλήματα. Έχει και εκεί οι φωλικές βλάβες. Αφού φτιάχτηκε πολύ σύντομα ο πρόστιος, βλέπετε εδώ πέρα την αποκατάσταση, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τη δεξιά. Ο ασθενής ήταν σταθερός. Δεν πόναγε πια και δεν είχε επιβαρυνθεί με μεγάλο όγκο ισχυρογραφικού. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί να μην προχωρήσουμε στην τοποθέτηση stent. Και έτσι και κάναμε. Τρεις ώρες αργότερα όμως, χρόνος στον οποίο βέβαια παρέρθηκε η δράση της υπαρήνης, ο ασθενής ξαναπονάει, ρίχνει πίεση, παρουσιάζει ανάσπαση, αλλά αυτή τη φορά στο κατώτερο τείχομα. Αναλογιζόμενη την αντιμοπιταλιακή αγωγή, φορτίζουμε με την κάγκρελορ και ξανακατεβαίνουμε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Μέχρι να πάρουμε τις πρώτες εικόνες έχουν πέσει οι ανασπάσεις και αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες με θρομβωτικό υλικό που έχει μετακινηθεί προφανώς από το stent προς την περιφέρεια, η οποία περιφέρεια βλέπουμε πάσχει και από θρομβωτικό υλικό αλλά και από αγκιοσύσπαση. Αποφασίσαμε λοιπόν τη χορήγηση αναστολέα του γλυκοπροτεϊνικού υποδοχέα 2β3α με πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ικανοποιητικό αποτέλεσμα 40 λεπτά μετά. Και την επομένη, η αγγειογραφική εικόνα είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο λόγος βέβαια που συνέβη αυτό είναι ότι ο ασθενής μας, μισό λεπτάκι, είχε αντίσταση στην κλοπιδογρέλη, όπως φαίνεται και στην ακρικομετρία ροής. Η κλοπιδογρέλη, όπως ξέρουμε, είναι προφάρμακο και μέχρι να πάρει τη δραστική της μορφή υφίσταται δύο μετατροπές από οδούς που περιλαμβάνουν το P2C19. Και υπάρχουν αρκετοί πολυμορφισμοί του που οδηγούν σε πλήρη ή μερική απώλεια της δραστικότητας της κλοπιδογρέλης. Από αυτό το περιστατικό πολλά μπορούν να συζητηθούν, όπως το γιατί η κλοπιδογρέλη έχει φύγει πια από την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των STEMI ή αν πρέπει να αντιμετωπίζονται δύο μεγάλα εγγύα στην ίδια συνεδρία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ασθενής υπέστη την ίδια μέρα πρόστιο και κατώτερο έμφραγμα και 3 χρόνια μετά έχει φυσιολογική απόδοση της αριστερής κοιλίας λόγω μόνο και μόνο της ταχύτητας της αντιμετώπισης και στις δύο περιπτώσεις.
Όπως είδαμε ήδη, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με την εμφύτευση ενός stent. Εδώ έχουμε ένα εμβολικό επεισόδιο σε ασθενή με κολπική μαναρρυγή. Εδώ χρησιμοποίησαμε μόνο συσκευή θρομβαναρρώφησης και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι το δίκτυο που έχει χάσει ούτως ή άλλως δεν ήταν πολύ μεγάλο, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα μικρό θρομβάκι πηγαίνει, εξαντλεί το αγκιακό δίκτυο και όπου η διάμετρος πια γίνεται ίση με τη διάμετρο του αγκίου, σταματάει συνήθως περιφερικά. Αλλά αποτέλεσε την αφορμή για να επαναξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του αντιπικτικού που ελάμβανε. Μία άλλη τέτοια περίπτωση είναι και αυτή η κυρία, με ιδιοπαθή θρομβοκυταρεμία και ιστορικό που την κατατάσσει ως πολύ υψηλού αιμορραγικού κινδύνου, η οποία ελάμβανε μόνο αντιπικτικό λόγω κολπικής μαρμαρικής. Εδώ διαπιστώνουμε παρουσία θρομβωτικού υλικού στη μεσότητα της δεξιάς στεφανίας αρτηρίας και πλήρη απόφραξη εδώ πέρα αρκετά περιφερικά στον ψιστοπλάγιο κλάδο. Εδώ αποφασίσαμε την ενδοστεφανιαία έγχυση αναστολέα 2β3α. Έχει καθαρίσει λοιπόν εδώ πέρα η μεσότητα και έχει ανοίξει εδώ πέρα πάλι και η περιφέρεια του αγκίου. Βλέπετε ότι εδώ πέρα λείπει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Εδώ πέρα αυτό όλο δεν υπήρχε, ήταν η απόφραξη του ψιστοπλαγίου κλάδου. Πάντα βέβαια μακροπρόθεσμα το τελικό λόγο έχει το υπόστρωμα του κάθε ασθενή. Τα δύο τελευταία περιστατικά, μετά από επιτυχή αρχική διαχείριση προστίου εμφράγματος, που δεν κόστησε συσταλτικότητα στην αριστερή κοιλία, παρουσίασαν πολύ όψιμη μερική και ολική απόφραξη του στέντ αντίστοιχα. Η εκδήλωση της συμπτωματολογίας συνέπεσε δε με την αλλαγή από διπλή σε απλή εντεμοποταλιακή αγωγή. Με αυτή την αφορμή έγινε και έλεγχος τρομβοφιλίας που ανέδειξε και στους δύο διπλή τεροζυγωτία του MTHFR. Εδώ φαίνεται η αρχική παρέμβαση του 58χρονου άντρα. Και εδώ βέβαια η δεύτερη. Ο ασθενής αυτός, σε συνεννόηση με την κυρία Μελισσάρη, έλαβε πρόστα φιλικό οξύ και τριπλή αγωγή, δηλαδή δύο αντιμουταλιακά και μικρή δόση αντιπικτικού. Ενώ αντίθετα, αυτός ο νέος άντρας που είχε ήδη κάνει μία απόφραξη και νέα παρέμβαση 1,5 χρόνο μετά από το έμφραγμα και τα δύο και οι δύο παρεμβάσεις σε άλλο κέντρο, ήρθε σε εμάς με στιθάνες προσπαθίες για να τον αναλάβουμε. Δείτε εδώ το ενδιαφέρον. Εδώ και 3 χρόνια έχει προρυθμίσει πρώτα απ' όλα και τους δύο παράγοντες κινδύνου και ακολουθούσε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα άσκησης. Και κατά το πρώτο lockdown αρχίζει και παρουσιάζει συμπτώματα. Κάνουμε stress echo, το οποίο βέβαια είναι θετικό. Και ο καλός συνάδελφος, ο Αργύρης ο Προμήδας, παρατηρείται κάτι παράδοξο. Προσπαθώντας να πιάσει τη ροή στον πρόσθετο κατιόντα, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο σε ένα κινούμενο αγκείο, το οποίο έχει μία διάμετρο περί τα 3 χιλιοστά, ειδικά στη μεσότητα, καμιά φορά και λιγότερο. Προσπαθώντας λοιπόν να πιάσει τη ροή στον πρόσθετο κατιόντα υπερηγοραφικά, διαπιστώνει αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, αυτό εδώ πέρα που είναι ανάστροφο σήμα, σαν να γεμίζει δηλαδή ο πρόσθετος κατιόντας ανάδρομα από την περιφέρεια. Και δείτε τη στεφανιογραφία. Ο πρόσθετος κατιόντας γεμίζει όντως ανάδρομα από τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, όπως βλέπουμε εδώ, από την απεικόνηση της δεξιάς στεφανίας αρτηρίας. Βλέπετε εδώ το αγκείο. Ας το δούμε άλλη μια φορά. Έτσι, εδώ απεικονίζει το πρόσθετο κατιόντας. Αλλά και στο αριστερό σύστημα τι βλέπουμε. Το πρόσθετο κατιόντα πρώτα απ' όλα με κλειστό το stent από την έκφυσή του. Εδώ, εδώ είναι το stent, το βλέπετε αυτός καιρό. Και βλέπετε ότι και εδώ πέρα από το αριστερό σύστημα και από το διάμεσο κλάδο αλλά και από την περισπόμενη γεμίζει ανάδρομα. Όντως ο πρόσθετος κατιόντας έχει αναπτύξει δηλαδή ένα τριπλό παράπλευρο, το οποίο τον προστάτευε όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν ήταν αρκετό προφανώς για να μην έχει και συμπτώματα. Στον ασθενή αυτό έγινε η ίδια συζήτηση με τις θεραπευτικές επιλογές, αλλά αποφάσισε ότι δεν ήθελε να ξαναπροσπαθήσει να ανοίξουμε το stent και ότι μια έντονη αντιπικτική αγωγή δεν ταιριάζει με τη δική του δραστηριότητα. Έτσι υποβλήθηκε σε ορτοστεφανία παράκαμψη, μπήκε μια εσωμαστική στο πρόσθιο με μικρή στερνοτομή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία από τον κύριο Παντελιάδη. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι σαφέστατα μια καλή αρχική αντιμετώπιση, μια σωστή αλλά και έγκαιρη παρέμβαση θα μας εξασφαλίσει τις λιγότερες δυνατές απώλειες και αυτό έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση τόσο στην επιβίωση όσο και στην ποιότητα ζωής. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή είναι η θεραπεία και έχει πολλούς στόχους αλλά και πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που μπορούμε να κλιμακώσουμε και να προσαρμόσουμε ξεχωριστά στον κάθε διαφορετικό ασθενή. Από τους γνωστούς μας αντιαιμοπιταλιακούς παράγοντες, τις διάφορες γραμμές αντιστιθανχικών,
την υπολιπιδημική θεραπεία από τις στατίνες μέχρι τους αναστολείς της PCSK9 και τα αναμενόμενα ολιγονουκλειοτίδια για τη λιποπρωτεΐνη α, τα αντιδιαβητικά SGLT2 και GLP-1 που έχουν προγνωστικό όφελος στους καρδιοπαθείς και ειδικά στην καρδιακή ανεπάρκεια, τους παράγοντες που βελτιώνουν την ενδοθυλιακή λειτουργία και αποτρέπουν την αρνητική αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας ή βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία, τις ειδικές θεραπείες για τους ασθενείς που θα αναπτύξουν παρά τις προσπάθειές μας καρδιακή ανεπάρκεια από το συνδυασμό σακουμπιτρίλης βαλσαρτάνης μέχρι τις συσκευές επανασυγχρονισμού και τους απεινιδιστές, αλλά βέβαια και την αντιμετώπιση των συνοδοιοτήτων. Και όλα αυτά παράλληλα με την οργανωμένη αποκατάσταση. Όλα αυτά εξατομικεύονται. Αρκεί να πούμε ότι ακόμα και για τη διπλή αντιοκταλιακή αγωγή, που κάποτε θεωρείται δεδομένο ότι θα έχει διάρκεια ενός έτους, τώρα έχουμε αρκετά στοιχεία για να ξέρουμε ποιος θα ωφεληθεί από την παράτασή της και αντίστοιχα ζυγίζονται στον αιμορραγικό κίνδυνο ποιος πρέπει να τη διατηρήσει για λιγότερο, 6, 3 ή ακόμη και ένα μήνα και με ποιο συνδυασμό παραγόντων. Ειδικά δε για τους ασθενείς με κολπική μαρμαρική, έχουν δοκιμαστεί απλουστευμένα σχήματα, η επιλογή των οποίων όμως απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση τόσο κλινικών και ανατομικών χαρακτηριστικών, αλλά και τεχνικών λεπτομεριών της επέμβασης. Πολλές φορές βλέπουμε ασθενείς που παρακολουθούνται εξωτερικά από μη καρδιολόγους και λαμβάνουν τις βασικές μόνο ομάδες φαρμάκων. Αυτοί αδικούνται προγνωστικά και πρέπει να αντιστεκόμαστε σε τέτοιες πρακτικές. Χρειάζεται βαθύτερη γνώση και λεπτομερής αξιολόγηση και επαναδιαστρωμάτωση κινδύνου με ισόβια διάρκεια. Αν πρέπει να μείνει κάτι από αυτή την παρουσίαση, είναι ότι κάθε έμφραγμα είναι διαφορετικό. Οι προκλήσεις δεν λείπουν ούτε στην αρχική αντιμετώπιση ούτε στη γενικότερη διαχείριση του ασθενή. Η διαστρωμάτωση κινδύνου και βελτιστοποίηση της αγωγής βέβαια δεν σταματούν ποτέ και υπάρχουν πλέον τεράστιες δυνατότητες εξατομίκευσης της θεραπείας. Με διπλό μάλιστα στόχο και τη μεγαλύτερη δυνατή επιβίωση αλλά και την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα χαρώ να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία από κοντά. Γεια σας.